Όπως βλέπετε και εδώ τώρα, γίνεται ένας διαγωνισμός για αυτό τον άθλιο, για παράδειγμα, φόρο, τον έμφυα, που τον έφερε η Νέα Δημοκρατία και τον διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γι' αυτό συζητάμε τώρα. Μιλάμε για τη 13η σύνταξη, λες και δεν ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ κόψαν τη 13η και 14η σύνταξη και αυτή την αθλειότητα τη διατήρησε φυσικά και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε δηλαδή για μια βαριά και βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που πήρε τη σκυτάλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ και τη συνέχισε. Γιατί αυτό που εξαργύρωσε και ο κόσμος, για να καταλαβαινόμαστε, είναι ένα τρίτο μνημόνιο. Ένα τρίτο μνημόνιο που ήρθε να μονιμοποιήσει όλους τους προηγούμενους νόμους και ουσιαστικά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε πραγματικά να ξεπλύνει και να αναστήσει τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να οδηγήσει ένα κόσμο ο οποίος ήθελε να παλέψει, να αγωνιστεί για το μέλλον το δικό του και των παιδιών του, τον οδήγησε αυτόν τον κόσμο στην ιτοπάθεια και στην μυρολατρεία και φυσικά έβαλε το χέρι της η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να προχωρήσουν και όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί, παίρνοντας τα συγχαρητήρια από τους γκουρού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ανάμεσα σε αυτούς και ο διαβολικός καλός Τραμπ. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η μόνη κερδισμένη ψήφος, λέμε, την ημέρα των εκλογών, είναι η ψήφος του ΚΚΕ. Γιατί η ψήφος του ΚΚΕ την επόμενη μέρα θα μεταφραστεί σε αγώνα, σε διεκδίκηση με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Θα δυναμώσει το αγκάθι απέναντι στο ρεαλισμό να υποτάσσουμε τις δικές μας ανάγκες στο τι είναι εφικτό και το τι είναι ρεαλιστικό με βάση τις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό ουσιαστικά που μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ότι την επόμενη μέρα μπορεί να πάρει ανάσα ένας κόσμος ο οποίος θέλει πραγματικά να συμβάλλει στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στην οικοδόμηση εκείνης της κοινωνικής συμμαχίας των εργατοϋπαλλήλων, των επαγγελματιών, των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημών, των ανέργων, των βιοπαλλαστών αγροτών. Ναι. Αυτό είναι που μπορεί να δώσει ανάσα σε έναν κόσμο μπροστά στα οξυμένα λαϊκά προβλήματα που θα είναι εδώ την επόμενη μέρα. Επειδή βλέπουμε ότι σε τι συνθήκες θα γίνει η προεκλογική μάχη, πιθανώς το ΚΚΕ, πρέπει να, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πρέπει να δει πώς μπορεί να πολιτευτεί, να αρθρώσει λόγο που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τι λέτε εσείς, κυρία Δακαπάνω, σε αυτό, δηλαδή, πώς, τώρα αρχίσαν και μιλάμε για νούμερα στο πλαίσιο της άσκησης κυβερνητικής πολιτικής από τα δύο μεγάλα κόμματα. Εσείς πώς θα πείσετε τους πολίτες? Εμείς αυτό που κουβεντιάζουμε και όλο το προηγούμενο διάστημα, αν θέλετε, είναι ότι απέναντι σε αυτά τα εκβιαστικά διλήμματα και, στις κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, γιατί είναι κάλπικες, μαζί έχουν δεσμευθεί και κλείνουν σε όλες τις πτώσεις και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στα μνημόνια διαρκείας, απέναντι στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμαστε για τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 και οι δύο, και όπως επίσης δεσμευόμαστε απέναντι στις υποχρεώσεις μας στους νατοϊκούς συμμάχους με τις επικίνδυνες εξελίξεις στα Βαλκάνια αλλά και συνολικότερα στην περιοχή μας. Άρα απέναντι σε αυτά τα κάλπικα δίπολα, το ζήτημα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση της επόμενης μέρας που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, θα είναι σε βάρος δηλαδή της πλειοψηφίας των εργαζομένων και του λαού μας, να υπάρχει μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που θα βάζει μπροστά τις ανάγκες, τα συμφέροντα των εργαζομένων. Στο κομμάτι της οικονομίας και των ελάχρων. Βεβαίως, θα σας πω. Ναι, ναι. Θα σας πω. Εδώ πέρα έχουμε δείγματα γραφής και από τους δύο. Δεν έχουμε δείγματα γραφής που μαζί στηρίξαν 20 εκατομμύρια ευρώ δωράκι στους φαρμακοβιομηχανούς. Μαζί δεν ήταν που στηρίξανε νέες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές. Μαζί δεν ήταν που περάσανε νόμο σε σχέση με τις επενδύσεις για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για τους μεγιστάνες του πλούτου και την ίδια στιγμή ο 2019 ένα δις ευρώ θα πληρώσει ο κόσμος. Θα είδατε τα οικονομικά στοιχεία, 2019 3,2 δις ευρώ αναμένεται να πληρώσουν μόνο για τον έμφυα και άλλα 2,6 δις περίπου είναι για τα... για το φόρο εισοδήματος. Ναι. Αυτό είναι το ταμείο. Αυτό είναι το ταμείο που πρέπει να κάνει σήμερα ο λαός μας και απέναντι σε αυτό το δίπολο, απέναντι στη συντηρητικοποίηση, αν θέλετε, να απαντήσει με ένα ισχυρό ΚΚΕ παντού και μέσα στη Βούλη και μέσα στο κίνημα. Λέμε ένα υποθετικό σενάριο.
εμείς πρέπει να τα λέμε. Ότι δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Το ΚΚΕ πάντα είναι σταθερό, ουδέτερο, ούτε θα ανταποκριθεί σε κάποιο κάλεσμα. Είναι πάγια η γραμμή σας, έτσι δεν είναι? Και πιστεύω θα μείνετε σε αυτό. Βέβαια, αυτά είναι και από το πολιτικό γραφείο, από την Κεντρική Επιτροπή, όταν τεθούν τέτοια ζητήματα. Αλλά εσείς δεν αντιμετωπίζετε ποτέ κάποιο θέμα συνεργασίας με κάποιο άλλο αριστερό κόμμα, άσχετα αν κάποιοι από εσάς το χαρακτηρίζουν οπορτουνιστικό ή όχι. Κοιτάξτε, εμείς συνεργαζόμαστε με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Στα σωματεία, στους άλλους μαζικούς λαϊκούς φορείς, στους αγροτικούς συλλόγους κτλ. Δηλαδή, πείτε ότι χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και σας κάνει κάλεσμα. Δηλαδή, θα πάρετε και εσείς την εντολή. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και αυτή η συνεργασία εκφράστηκε με μία τάση συμπόρευσης με το ΚΚΕ, με δηλώσεις στήριξης από αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους που είχαν άλλες πολιτικές, ναι, κάνανε άλλες πολιτικές επιλογές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και δηλώσανε τη στήριξή τους με το ΚΚΕ. Και εμείς λέμε ότι μπροστά στις εκλογές αυτή η τάση συμπόρευσης με το ΚΚΕ μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο κάτω στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές και όχι να ανασταλεί. Εμείς έτσι θα πάμε. Γιατί πραγματικά τώρα είναι και πρόκληση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λερώσει αξίες και ιδανικά αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων να μιλάμε τώρα ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα, έτσι, τέτοιο περιθώριο και δυνατότητα να ουσιαστικά να συμμετέχουμε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για να διαχειριστεί τις βρώμικες υποθέσεις του κεφαλαίου. Οπότε... Εγώ πάντως θα ήθελα... Αν θέλετε όμως, οι συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ φανήκαν και στο δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών. Όταν πραγματικά στήριξε όλους τους αντιπάλους απέναντι στους κομμουνιστές δημάρχους στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Ικαριά. Πέντε δήμους. Στους πέντε δήμους, από τους πέντε δήμους, τους τέσσερις, ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον αντίπαλο, είτε ευθέως. Τον αντίπαλο ουσιαστικά, το υποψήφιο με τη λαϊκή συσπήρωση του συνδυασμού που στηρίζει το ΚΚΕ. Είτε ήταν οι μηχανισμοί του κυρίου Παπά στην Κεσαριανή, είτε ήταν τα τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Χαϊδάρι, ακόμα και ο ίδιος ο υποψηφίος δήμαρχος. Έτσι, οι προοδευτικές υποψηφιότητες ήταν οι αντίπαλοι του ΚΚΕ. Αυτό λέμε να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα πράγματα για τις προοδευτικές συμμαχίες του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ξέρετε. Ζούμε στο ίδιο έργο θεατές, θα σας πω, όχι. Εντάξει, από το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε συνηθίσει να αξιοποιούν τσιτάτα ουσιαστικά από το Λένιν και το Μάρξ για να ξεπλύνουν έτσι την πολιτική που εφαρμόζουν, που ματώνει συνεχώς το λαό, αλλά δίνει και πάτημα στη Νέα Δημοκρατία για να μπορεί να αναπτύσσει τις αντιδραστικές της θέσεις και να μπορεί να ψαρεύει σε θολά νερά. Λοιπόν, για να μπορεί να δυναμώσει η ελπίδα, η αισιοδοξία με κριτήριο το τι έχουμε σήμερα ανάγκη, μπορεί να εκφραστεί στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών με ένα ισχυρό ΚΚΕ, πολύ περισσότερο την επόμενη μέρα στους καθημερινούς αγώνες, για να βάλουμε εμπόδια στα αντιλαϊκά έργα και τις ημέρες, είτε της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με αυτοδυναμία ή όχι, είτε μια ή οποιοδήποτε άλλη κυβέρνηση. Και με αυτή την έννοια, απέναντι στα κάλπικα δίπολα και τις διαχωριστικές τους γραμμές, μπορούν να υψώσουν τη δική τους φωνή, τη δική τους διεδίκηση. Στις 8 του μήνα εδώ θα είμαστε, κυρία Δάγκα, και θα τα σχολιάζουμε και αυτά τα οποία είπα τώρα.